Μεταξύ έχει ξεσπάσει από σήμερα το πρωί πόλεμος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για την μελέτη Τσιόδρα Λύτρα που είδε το φως της δημοσιότητας. Καλησπερίζω τον Θόδωρο Καράουγλου, τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράουγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μόσχη. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Καλησπέρα βέβαια και στους συνεργάτες σας και στους φίλους τηλεθεατές. Θα σας ξεκινήσω από το θέμα της επικαιρότητας που καίει τις τελευταίες ώρες. Ήξερε το Μαξίμου, ήξερε ο Πρωθυπουργός, δεν ενημερώθηκε για αυτή τη μελέτη. Και αν δεν ενημερώθηκε, γιατί, ποιος του την απέκρυψε? Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση επιπτωμάτων. Ασχολείται μόνο με το ζήτημα του κορονοϊού, λες και δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Και προσπαθεί συνεχώς να δημιουργήσει καταστάσεις, λέγοντας πολλές φορές ψέματα. Σήμερα αναγκάστηκε ο καθηγητής, ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος βεβαίως δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ούτε επιθυμεί να γίνει, να βγει και να διαψεύσει και να πει ότι γίνεται αποσπασματική χρήση της μελέτης αυτής από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έτσι όπως λέγονται τα πράγματα. Καταρχήν υπάρχει επίσημη δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε την μελέτη, αλλά την πληροφορήθηκε όταν την πληροφορήθηκε και το σύνολο του ελληνικού λαού. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η μελέτη αναφέρεται σε καταστάσεις που λίγο πολύ ήταν γνωστές και δεν γίνανε με αφορμή τον κορονοϊό, αλλά αφορούν γενικότερα τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδίως τα προβλήματα που υπάρχουν στα περιφερειακά νοσοκομεία. Είναι ένα ζήτημα που επανειλημμένως και ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί και σε αυτό και είχε πει ότι πρέπει να πάρουμε τα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε περιφερειακά νοσοκομεία. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε μέχρι τώρα και οι δαπάνες για την υγεία έχουν ανέβει. Παρά τα ψέματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει αρκετά κιόλας. Και οι προσλήψεις του προσωπικού είναι πολύ περισσότερες. Μιλάμε ότι έχουν προκηρυχθεί και τρέχουν αυτή τη στιγμή προκηρύξεις για 2.000 θέσεις γιατρούς και για 4.000 νοσηλευτές. Το επικουρικό προσωπικό που έχει προσληφθεί, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, ξεπερνάει τις 12.000. Και βεβαίως οι ΜΕΘ έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί, μια από 550, έχουμε πάει περίπου στις 1.300. Και γιατί διαμαρτύρονται οι υγειονομικοί συνέχεια, κύριε Καραόγλου? Συνέχεια οι υγειονομικοί, κοιτάξτε, όποιο ρεπορτάζ και να κάνουμε, λένε συνέχεια το ίδιο. Προσωπικό, προσωπικό, προσωπικό. Ναι, δεν ακούμε κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι το νοσηλευτικό μας προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ήρωες και έχουν κουραστεί. Η περιπέτεια αυτή κρατάει σχεδόν 2 χρόνια. Έτσι, είναι 22 μήνες τώρα περίπου που κρατάει. Καταλαβαίνετε ότι είναι κουρασμένοι. Και ειδικά το προσωπικό το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και αναφέρομαι στους λοιμοξιολόγους, στους αναισθησιολόγους, στους εντατικολόγους και βεβαίως στο νοσηλευτικό προσωπικό που επικουρεί την βοήθεια των γιατρών. Είναι λογικό λοιπόν να γκρινιάζουν γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι πιεσμένοι πάρα πολύ. Απ' την άλλη όμως, παρά τις προσπάθειες, δεν βρίσκονται οι ειδικοί των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Έχουμε φτάσει στο σημείο, κύριε Μόσχη, να έχουμε 1.300 μονάδες εντατικής θεραπείας και να μην έχουμε το ανάλογο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είναι μια ειδικότητα η οποία δεν υπάρχει. Ό,τι υπήρχε σε επίπεδο εντατικολόγων έχει εξαντληθεί και δεν μπορούμε να βρούμε άλλους. Και το χαρτί που πριν από 2 εβδομάδες στη συζήτηση προημερήσια διάταξη που έβγαλε ο κ. Τσίπρας που λέει ότι ορίστε για μια θέση εντατικολόγου υπάρχουν 49 αιτήσεις, είναι γιατροί που ήδη δουλεύουν σε άλλα νοσοκομεία και υπάρχει μια κινητικότητα. Δηλαδή, αν γίνει μια προκήρυξη τώρα σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, να είστε βέβαιος ότι δεκάδες γιατροί από την Αλεξανδρούπολη, από την Κοζάνη, από τη Φλόρινα, από μακρινά μέρη που θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη θα κάνουν αιτήσεις. Δεν απαγορεύεται αυτό. Νέοι γιατροί καλά, όμως, το δεν θέμα, υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι να αποδυναμωθούν τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, Κοζάνης ή οποιοδήποτε άλλο. Ακριβώς. Ναι. Μήπως δεν είναι ελκυστικές, οι προϋποθέσεις. Ναι. Οι αμοιβές δεν είναι ελκυστικές. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό και το λέω από προσωπικό βίωμα. Παιδιά πρώτου μου ξαδέλφου, γιατροί είναι και τα 3 παιδιά του. Η μεγάλη του έχει πάει για ειδικότητα στην Ελβετία, στη Ζυρίχη και παίρνει 7.500 ευρώ το μήνα. Ο δεύτερος ο γιος του είναι στο νοσοκομείο των Ζερών και παίρνει 1.200. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει και ο γιος του και θα πάει να βρει την κόρη του και θα βρεθούν στη Ζυρίχη. Αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ηρεμία, με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Γιατί πραγματικά σπουδάζουμε παιδιά σε μια επιστήμη που είναι απαραίτητη, που θέλουμε τους γιατρούς και τους καλούς γιατρούς των ελληνικών πανεπιστημίων να μείνουν εδώ στην πατρίδα. Αλλά δυστυχώς οι αμοιβές που παίρνουν και μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, γιατί η ιατρική κρατάει πολλά χρόνια όσο το φτάνουν στο σημείο να αμείβονται, δεν είναι αυτές που θα έπρεπε και που αρμόζουν στο κύρος ενός γιατρού. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και η πολιτεία ξοδεύει ένα σωρό λεφτά για να βγάλει κάποιον γιατρό από τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι οικογένειες.
Φτάνουν στο σημείο να ξεπουληθούν για να μπορέσει να σπουδάσει ένας άνθρωπος και στο τέλος δεν τον έχουμε και καρπώνονται τις υπηρεσίες του άλλοι, τους παίρνουν έτοιμους. Το κράτος ξοδεύει τα περισσότερα λεφτά από όλες τις επιστήμες για τους γιατρούς, γιατί εκ των πραγμάτων είναι μια πολύ ακριβή η επιστήμη των γιατρών, η σπουδή στην επιστήμη την ιατρική. Και άλλες χώρες, οι βόρειες κυρίως χώρες, είτε είναι σκανδιναβικές, είτε είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία κτλ., τους παίρνουν έτοιμους χωρίς να έχουν ξοδέψει ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αναδειχθεί είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, όταν υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, και η χώρα που σπουδάσε έναν άνθρωπο κάτι να παίρνει. Αλλά κυρίως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμείς. Οι γιατροί νομίζω ότι είναι αδικημένοι, πρέπει να παίρνουν πολύ καλύτερες αμοιβές και ειδικά αυτοί που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας γενικότερα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για να δούμε. Να σας ρωτήσω επί του θέματος δύο πράγματα ακόμη, γιατί βλέπω έχει σηκώσει πάρα πολύ τους τόνους η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και περιπέτειες. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε λάθος την τοποθέτηση Μητσοτάκη 1η Δεκεμβρίου περί θνησιμότητας εκτός ΜΕΘ και δεύτερον πώς απαντάτε, γιατί σε συνδυασμό με την έκθεση αυτή, τη μελέτη η οποία δημοσιοποιήθηκε, τη γνωστή Τσιόδρα Λύτρα, ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουρουμπλή, να μιλάει περί δολοφονιών. Τον έθεσε βέβαια πριν λίγο εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Τσίπρας. Επίσης, ακούω τον κύριο Πολάκη να λέει για ψεύτες και εγκληματίες και να το απευθύνει στον Πρωθυπουργό και μάλιστα τον κύριο Ηλιόπουλο να λέει ότι πρέπει να φύγεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης, για πρώτη φορά ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ένας Πρωθυπουργός ή ζητάει συγγνώμη ή παρετείται. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αρχίσει να ζητάει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε. Το αν ζητάει εκλογές, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, εδώ η Ρόδος και εδώ και το πείδημα. Όχι πλαγίως, αλλά αν έχει τα κότσια, ευθέως, το Σάββατο που θα είναι συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ας βάλει το θέμα επισήμως. Ας βάλει το θέμα επισήμως. Εμείς εδώ είμαστε, θα τον ακούσουμε. Βεβαίως η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να μην υπακούσει στα αιτήματα του κυρίου Τσίπρα, γιατί συνταγματικά έχουμε 1,5 χρόνο ακόμη και έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί αυτό είναι και συνταγματικά ορθό και θεσμικά ορθό, αλλά και ωφέλιμο για τον τόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας τολμήσει ο κύριος Τσίπρας να ζητήσει εκλογές. Όπως είχε πει κάποτε ο κύριος Καραμαλής και τον κύριο Παπανδρέου, ενίοτε τα αιτήματα γίνονται και αποδεκτά. Έτσι. Και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ όταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση, 10,5 μονάδες είναι η διαφορά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε. Ένα. Δύο. Ναι. Σε σχέση με τις κατηγορίες του κυρίου Τσίπρα για τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον πρόκληση από τον άνθρωπο που θα διέγραφε. Θα κύρωνε τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο να μιλάει ότι λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός και να ζητήσει συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο ζήτημα θα δώσει αναλυτική εξήγηση το Σάββατο στη συζήτηση που θα γίνει στο επίπεδο της Βουλής. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, όμως, θεωρώ τουλάχιστον προκλητικό από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει επιβαρύνει τον ελληνικό με τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δανεικά και αχρίαστα και με ένα τρίτο μνημόνιο, να τολμάει και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε βάρος του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Αλλά σας είπα ότι όλα αυτά θα συζητηθούν το Σάββατο. Αυτό που στέκομαι όμως είναι ότι είναι ντροπή για το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μοναδικό κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, να σηκώνει τόσο πολύ και να κάνει ζήτημα μικροκομματικής εκμετάλλευσης το ζήτημα της πανδημίας. Πουθενά στην Ευρώπη, και αναφέρουμε στην Ευρώπη γιατί πρέπει να κοιτάμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ακόμη και τα πιο λαϊκίστικα κόμματα, είτε είναι ακροδεξιά είτε είναι ακροαριστερά, δεν κάνουν τέτοιου είδους πολιτική. Στην Ιταλία έχει πάρθει απόφαση για εμβόλια σε όλους σχεδόν, έτσι, σχεδόν καθολικά, σε μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες, στους εκπαιδευτικούς, σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλο το ιατρικό προσωπικό, στους εργαζόμενους σε κοινωνικές δομές, στους αστυνομικούς, στους στρατιωτικούς, στους πάντες. Κανένα κόμμα δεν έφερε αντίρρηση και όλοι το ψηφίσαν. Στη Γερμανία το ίδιο, στην Γαλλία το ίδιο. Δεν υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις. Εδώ θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο κύριος Τσίπρας καταψήφισε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικούς και στους εργαζόμενους σε ευαίσθητες κοινωνικές δομές, τα πρόστιμα για τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού,
τις κυρώσεις για τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Αυτό είναι λαϊκισμός. Είναι λαϊκισμός που δεν ταιριάζει σε ένα κόμμα, που δεν θα έπρεπε να ταιριάζει σε ένα κόμμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κυβέρνησε την Ελλάδα. Ναι. Τώρα, σε σχέση με την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο, και χθες και σήμερα και προχθές που ήμουν ειδικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τον προϋπολογισμό, είχα τη δυνατότητα να ακούσω πολλούς συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι για το επίπεδο ορισμένων από αυτούς. Δεν αρκεί το ότι ο κύριος Τσίπρας έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Κουρουμπλή. Αν θέλετε, με τον κύριο Κουρουμπλή, γιατί προέκυψε κατόπιν ένστασης, του την είχαν φυλαγμένη. Έτσι. Τον κύριο Πολάκη δεν τον βλέπει, δεν τον ακούει. Κάποιους άλλους συναδέλφους που έχουν μιλήσει με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο ύφος, που είναι ντροπή για τη λειτουργία του κοινοβουλίου, δεν τους ακούει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι λάθος η τακτική που ακολουθούν. Αυτή την τακτική τη βλέπει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταδικάζει κατά πολύ την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ευχαριστημένος, το δηλώνει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι λαϊκισμός σε σχέση του είδους. Γι' αυτό το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να καρπούται την όποια φθορά είναι λογικό να έχει κυβέρνηση μετά από 2,5 χρόνια και έχοντας αντιμετωπίσει του Χριστού τα πάθη, ένα σωρό ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά δύναμη κρίνει μεγαλώνει. Και αυτό κάτι λέει. Σαφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καράογλου. Να είστε καλά, να έχετε καλό βράδυ. Καλά, κύριε Μόσχε. Καλή συνέχεια.